I'm back! Welcome, welcome! Σήμερα αποφάσισα να σου κάνω ένα βιντεάκι μετά από 2 μήνες γιατί το έχετε και το έχω ανάγκη και πάμε να επιστρέψουμε σε όλο αυτό το creator mood. Έχει περάσει 1 μήνας από τότε που είχαμε φτιάξει αυτά τα νύχια της Μάριας, τα οποία τα είχαμε φτιάξει κολλώντας tips με rubber base, και πάμε να δούμε τι έχει γίνει από τότε. Έχουμε 3 σπασίματα. Δυστυχώς τα 2 τα χρησιμοποίησα σαν κόκαλο για τα παπούτσια και το έσπασε, και το μικρό επίσης κρατώντας τη σακούλα σκουπιδιών. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει αυτό το κορίτσι με τη ζωή της. Πάμε, Μαρία! Έσπασε τα νυχάκια σου και πλέον χρησιμοποιείς το κόκαλο. Συγχαρητήρια! Είμαστε εδώ για τη διόρθωση και επίσης έχουμε και ένα πολύ έντονο ράγισμα στον δείκτη, τον οποίο δυστυχώς και κακώς τον έχει δέσει απευθείας με λευκοπλάστ. Πάντα πρέπει να μεσολαβεί έστω μία γάζα ή βαμβάκι με τον ήχη για να μην υπάρξει αυτό που θα δείτε σε λίγο. Όπως βλέπουμε, το rubber base σαν κόλλα λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Τα νύχια είναι άθικτα. Πέρα από αυτά τα 3-4 θεματάκια που προέκυψαν από τις απότομες απρόσεκτες κινήσεις, πάμε να σας δείξω πώς θα τα συντηρήσουμε με gel και να σας δείξω ένα πολύ cute, όμορφο, sexy nail design. Πάμε να ξεκινήσουμε να αφαιρούμε το λευκοπλάστ. Θα ξεκινήσω να το κόβω με ένα ψαλιδάκι και θα το κόψω παράλληλα με τα αυλάκια του νυχιού. Όπως βλέπουμε, το έχει δέσει τόσο σφιχτά. Έχει διακόψει την κυκλοφορία αίματος στο ακροδάχτυλο. Και εδώ βλέπουμε γιατί δεν πρέπει να το κολλάμε απευθείας πάνω στον ήχη, αλλά πάντα να μεσολαβεί έστω μία γάζα ή ένα βαμβάκι με την επιφάνεια του νυχιού. Προσπαθώ να τραβήξω το λευκοπλάστ από τη μεριά που είναι πιο σταθερό και όχι από τη μεριά που έχει συμβεί η μεγαλύτερη ρογμή, και προς τα πάνω, έτσι ώστε να μην το τραβήξω προς τα κάτω και προκαλέσω μεγαλύτερη ζημιά. Στη συνέχεια ξεκινάω να αφαιρώ το υλικό, να αφαιρώ το χρώμα και να δω την έκταση της ρογμής που έχει προκύψει και σίγουρα είναι αρκετά βαθιά. Τοποθετώ το ένα μου δάχτυλο κάτω ακριβώς από τον ήχο έτσι ώστε να το κρατήσω σταθερό και συνεχίζω να αφαιρώ και να κατεβάζω τον όγκο του υλικού. Αλλάξω τη φρέζα μου και θα πάρω μία τριγωνική σε σχήμα κουκουνάρι ώστε να αφαιρέσω τα φουσκώματα που έχουν προκύψει από τη ρογμή και να δω την έκταση της ζημιάς και να αποφασίσω με ποιον τρόπο θα το επιδιορθώσουμε. Τοποθετώντας με τάξη, κόβοντας ένα τρίγωνο, κόβοντας όλο τον ήχη. Και όπως βλέπουμε, η ρογμή έχει περάσει μέσα στο δέρμα, οπότε δεν θα κόψω τον ήχη, αλλά θα προσπαθήσω να το μπαλώσω. Αφαιρώ το υλικό και από τα υπόλοιπα νύχια. Εδώ, όπως βλέπουμε, τα υπόλοιπα νύχια είναι άθικτα, πραγματικά χωρίς κανένα φούσκωμα, χωρίς καμία ανασήκωση, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κανένα θέμα με την προσκόλληση του tip με rubber base. Θα αφαιρέσω και τα 3 νύχια που η αδερφή μου πήγε και έφτιαξε πρόχειρα, κατεβάζοντας το υλικό, αφαιρώντας τις ανασηκώσεις, δηλαδή τα φουσκώματα όπου έχουν προκύψει. Συνέχεια με μία flame bead με στρογγυλημένη κεφαλή, μύτη δηλαδή, θα ξεκινήσω να αφαιρώ τα παρονύχια από την επιφάνεια του νυχιού. Συνεχώς με τον αντίχειρά μου ανοίγω το δέρμα, σχηματίζοντας αυτό το κενό, αυτή τη μικρή τσέπη, για να έχω καλύτερη πρόσβαση και καλύτερη ορατότητα. Και συνεχώς σκουπίσουμε επίσης και τις σκόνες για να μας βοηθήσει σε αυτό. Με το sanding band αφαιρώ την γυαλάδα της επιφάνειας και εδώ βλέπουμε την έκταση του προβλήματος και βλέπετε ότι έχω αφαιρέσει όλο το υλικό από το ράγισμα. Για αφυδατώνω, θα βάλω και primer για την καλύτερη συγκόλληση. Βάζω την rubber base σαν βάση για το gel που θα χρησιμοποιήσουμε μετά. Πολυμερίζω για 60 δευτερόλεπτα και τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το gel που έφτιαξα, ανακατεύοντας clear, διάφανο δηλαδή gel, με λίγο γαλάζιο και λίγο pixel και mermaid πούδρα.
Τοποθετώ μία γενναιόδορη ποσότητα στο σημείο της έγκοπης και πολυμερίζω πολύ γρήγορα για να μην μου ξεχυλίσει αρκετά προς το κάτω τμήμα του νυχιού. Αφού πολυμεριστεί, θα χτίσω τον νύχι μου με την ιδανική ποσότητα. Για θα συνεχίσω και με το μικρό. Επέλεξα να επιδιορθώσω το ράγισμα με τον τρόπο που σας τον έχω ξαναδείξει, ανοίγοντας περισσότερο τη ρογμή, έτσι ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να ξανασπάσει τον νύχι στο ίδιο σημείο αν το άφηνα ως έχει. Θα λιμάρω πρόχειρα το σχήμα, θα συνεχίσει να είναι μπαλαρινέ αλλά λίγο πιο κοντό. Φτιάχνω όσο ιδανικότερα μπορώ το σχήμα μου για να μην λιμάρω περισσότερο μετά. Το ίδιο θα κάνω και στο μικρό. Πάμε να σας δείξω το fun part που είναι το γαλλικό, ένα ιδιαίτερο γαλλικό. Χρησιμοποιήσω αυτά τα flash χρώματα τα οποία λάμπουν στο έντονο φως και στο flash δηλαδή. Και θα χρησιμοποιήσω λίγο pixel και λίγες από αυτές τις πουλιές, τις παγιέτες. Παίρνω λίγη ποσότητα gel, τοποθετώ μέσα στο pixel effect και παίρνοντας επίσης και μεγαλύτερα κομμάτια από αυτές τις παγιέτες θα τα τοποθετήσω στο κάτω τμήμα του νυχιού, θα το πολυμερίσω και στη συνέχεια θα το καλύψω, θα το φυλακίσω με το gel που έχω ήδη φτιάξει. Έχω φτιάξει αρκετή ποσότητα για τα 10 νυχάκια και γενικότερα μπορείτε να φτιάχνετε τα δικά σας gel όπως σας έχω ξαναδείξει σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο, και δικά σας χρώματα και δικά σας gel και δικά σας glitter. Καλύπτω και εδώ στον δείκτη τα διακοσμητικά που έβαλα με το gel, δηλαδή θα μπορούσε να θεωρηθεί και encapsulated design αυτό. Και στη συνέχεια θα λιμάρω με τον τροχό την περίσσια ποσότητα, με τη λίμα δεξιά, αριστερά και από πάνω για να κάνω λίγα την επιφάνεια και τέλεια καμπύλησε από κάτω και σε αυτό θα με βοηθήσει η τριγωνική φρέζα. Ξεκινάω να αφαιρώ όλη την ποσότητα την περίτη από κάτω, παράλληλα και το φυσικό νύχι γιατί δεν χρειάζεται να το έχουμε. Συνήθως οδηγεί το τεχνητό νύχι προς λάθος κατεύθυνση, δεν υπάρχει σωστή δομή και ανθεκτικότητα. Αφού ολοκληρώσω και το μικρό, στη συνέχεια θα περιποιηθώ μια τελευταία φορά τα επωνύχια με μια σφαιρική φρέζα, αφαιρώντας και το νεκρό τμήμα. Τα νύχια μου στη συνέχεια είναι πανέτοιμα, τα καθαρίζω με ασετόν για να φύγουν οι σκόνες. Βάλω γυαλιστικό και από την κάτω μεριά, αυτό θα κλειδώσει την ένωση του φυσικού με το τεχνητό και επίσης έτσι θα είναι λία η επιφάνεια και δεν θα λερώνεται εύκολα. Τοποθετώ γυαλιστικό και από την πάνω επιφάνεια, πολυμερίζω για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω ένα οποιοδήποτε μαύρο χρώμα. Εδώ εγώ χρησιμοποιώ αυτό, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε τα ίδια προϊόντα που έχω εγώ, απλώς σας τα δείχνω. Το ίδιο αποτέλεσμα μπορείτε να το κάνετε με ό,τι έχετε πραγματικά, δεν χρειάζεται να κάνετε περιττές αγορές. Θα σας δείξω πώς θα κάνω το γαλλικό. Ξεκινάω πρώτα από την επιφάνεια των επωνυχίων, κατεβάζοντας τη στρώση και στη συνέχεια θα γυρίσω ανάποδα το πινελάκι μου και θα κάνω το χαμόγελο, το dip. Και επίσης θα πάρω και ένα liner brush συνθετικό και θα με βοηθήσει έτσι να τελειοποιήσω τη γραμμή. Πολυμερίζω, περνάω και μία δεύτερη στρώση αν χρειαστεί και δεν είναι καλυπτικό το μαύρο. Και τέλος το γυαλιστικό μας, θα το καθαρίσω από την κολόδη επίστρωση, θα λιμάρω το σχήμα μου μία τελευταία φορά για να είναι σωστά οριοθετημένο και αυστηρό, χωρίς το χρώμα να στρογγυλοποιεί τις άκρες. Θα βάλω λαδάκι και τα νύχια μου είναι πανέτοιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μέχρι και εδώ σε αυτό το σημείο για αυτό το βίντεο. Επέστρεψα μετά από 2 μήνες, ελπίζω να μείνω, βοηθήστε με κι εσείς και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο.
Και επίσης θέλω να σας δείξω και το τέλειο χρώμα που διαλέξαμε για τα πόδια της μικρής μου αδερφής της Μαρίας, και είναι αυτό εδώ το mauve, το οποίο επίσης λαμπυρίζει στο flash και δείχνει έτσι gorgeous. Τα λέμε next time, see ya, ciao. It was yours, as always, Nado.